Καλησπέρα παιδιά, τι μου κάνετε? Σήμερα αποφάσισα να φυτέψω μερικά φυτά. Έτσι είναι καιρός πλέον, έχουμε 6 Μαΐου, Δευτέρα 6 Μαΐου έχουμε. Αγόρασα λοιπόν από το φυτόριο της γειτονιάς μου μερικά φυτά και να φυτέψω. Εδώ έχω μια ντομάτα τσέρι, όπως λέμε. Βγάζει μικρά ντοματίνια. Θα τη φυτέψω σε μια μεγάλη γλάστρα για να μεγαλώσει. Επίσης αγόρασα αυτή την πιπεριά, είναι γεμιστή πιπεριά. Ελπίζω να μεγαλώσει και αυτή και να μου δώσει μεγάλες πιπεριές για να κάνω γεμιστά που αρέσει στο γιο μου. Και επίσης εδώ βλέπετε, αυτό είναι ένα κουκούτσι από αβοκάντο. Το είχα βάλει σε νερό με ποτήρι όπως εδώ βλέπετε και το στερέωσα με τρεις οδοντογλυφίδες, έτσι όπως βλέπετε εδώ. Έχει περίπου 1,5 μήνα που το είχα κάνει αυτό και όπως βλέπετε τα αποτελέσματα, βλέπετε εδώ έβγαλε ρίζα από κάτω και από πάνω βγήκε το φυτό και εδώ βλέπω τα πρώτα του φυλλαράκια που έχουν ανοίξει και νομίζω ότι είναι καιρός να το βάλω σε ένα γλαστράκι να μεγαλώσει και αυτό και να το αφήσω να μεγαλώσει όσο γίνεται, να το προστατεύσω βέβαια επειδή είναι τροπικό φυτό. Αυτό που θα πρέπει να προσέξω είναι να μην το πιάσουν τα κρύα και χαλάσει το φυτό. Γι' αυτό θα το έχω ειδικά το χειμώνα και το φθινόπωρο μέσα στο σπίτι και το καλοκαίρι και την άνοιξη θα το έχω έξω. Ας μην χρονοτριβούμε λοιπόν, πάμε να φυτέψουμε τα φυτά μας και να ευχηθούμε σε όλους, έτσι, όσους ασχοληθείτε με αυτό το σπορ που ασχολούμαι και εγώ με τα φυτά, καλή επιτυχία. Ωραία, έχουμε εδώ την πρώτη γλάστρα που θα βάλουμε το ντοματίνι. Σκαλίζουμε καλά το χώμα για να αφρατέψει, έτσι ώστε οι ρίζες της ντοματιάς να μπορέσουν πολύ εύκολα να μεγαλώσουν μες στο χώμα. Και όχι μόνο αυτό, χρειάζεται το χώμα να είναι αφράτο ώστε να αναπνέουν οι ρίζες του φυτού για να αναπτυχθούν σωστά χωρίς πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ ανοίγω στη μέση, κάνω ένα σαν λάκκο, έτσι, και θα βάλω το φυτό μου. Παίρνω εδώ το φυτό, τραβάω προσεκτικά από το γλαστράκι, το βάζω στη μέση εδώ όπως βλέπετε και βάζω το χώμα. Είναι πολύ εύκολο, μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει αυτό, έτσι. Εδώ πατάω λίγο να στερεωθεί. Λοιπόν, θα βάλω και αυτή τη βεργούλα τώρα εδώ, μετά θα βάλω πιο μεγάλη, έτσι. Ωραία, γιατί τώρα σήμερα φυσάει αρκετά για να μην μου το τραυματίσει το φυτό. Και τι είναι, ζελατίνα. Εντάξει, και είμαστε έτοιμοι. Και τώρα παίρνω το ποτιστήρι και ποτίζω. Παίρνω το ποτιστήρι λοιπόν και ποτίζουμε. Ωραία, και φυτέψαμε την ντοματιά μας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στη δεύτερη γλάστρα τώρα. Πάμε από εδώ. Ωραία, πάμε στη δεύτερη γλάστρα λοιπόν. Εδώ σκαλίζω το χώμα. Είναι αρκετά αφράτο.
Κάνω μια λακκούβα εδώ στη μέση με το σκαλιστήρι. Εδώ έχω την πιπεριά που σας είχα δείξει πριν. Έτσι τραβάω προσεκτικά, βγάζω τις ρίζες. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Μερικοί δείχνουν εδώ πειράζουν το χώμα για να φύγει και να μείνουν μόνο οι ρίζες. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Οι ρίζες από μόνες τους θα βρουν το δρόμο. Αρκεί το, όπως σας είπα, το χώμα να είναι αφράτο. Να μην είναι σκληρό. Και οι ρίζες θα βρουν το δρόμο τους μόνες τους. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Βάζουμε στη μέση το φυτό. Σκεπάζουμε με χώμα. Πιέζουμε ελαφρώς στη μέση. Έτσι. Και έχουμε φυτέψει και την πιπεριά. Τώρα δεν έχω άλλο καλάμι. Θα πάω να κόψω μερικά καλάμια μετά. Έχουμε κάτι καλαμιές εδώ στην περιοχή. Για να στερεώσω τα φυτά να μην έχουν πρόβλημα με τον αέρα. Εδώ ποτίζουμε και εδώ ελαφρώς. Λοιπόν, αυτό ήταν και με την πιπεριά. Και θα πάμε να φυτέψουμε και το αβοκάντο που σας έδειξα πριν. Το βάλω σε ένα γλαστράκι. Ωραία, έχουμε και την τρίτη γλάστρα εδώ. Λίγο πιο μικρή βέβαια. Θα φυτέψουμε το αβοκάντο εδώ που έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, παίρνουμε το κουκούτσι, όπως βλέπετε εδώ. Θα βγάλω προσεκτικά τις οδοντογλυφίδες. Εδώ. Πολύ ωραία. Τώρα θα σκάψω λίγο ακόμα πιο βαθιά, γιατί βλέπετε οι ρίζες έχουν μεγαλώσει αρκετά. Έτσι βάζω προσεκτικά το κουκούτσι με το φυτό και σκεπάζω με το χώμα στη μέση. Εδώ. Πολύ ωραία. Βάζω λίγο ακόμα χώμα. Έτσι. Και ποτίζω. Ωραία. Και έχουμε τελειώσει το φύτεμα, καλή μας επιτυχία. Καλή μας επιτυχία λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βιντεάκι. Θα ξαναπούμε με κάτι άλλο την επόμενη φορά. Ως τότε καλά να περνάτε και να σας έχει καλά ο Θεός.